Ακουστή. Έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε το DNA σώμα, έτσι, που είναι ολόκληρη, θα λέγαμε, η ροή που έχει, η τάση που έχει, έτσι, στη φυσικότητα, η μορφή. Αυτό δηλαδή το πράγμα που παίρνουμε από την κάθε διάσταση, έτσι, για να μπορούμε να το φτιάξουμε για να γίνεται σώμα μας. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, το DNA σώμα αποτελείται από όλα τα στοιχεία που μας δίνει η φυσικότητα. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά λοιπόν εμείς τι κάνουμε? Ξεκινάμε λοιπόν τα στοιχεία, λοιπόν αρχίζουν τα τέσσερα στοιχεία και ο εθέρας μαζί, και αρχίζουμε λοιπόν και τα πλάθουμε έτσι ώστε να φτιάξουμε αυτό το σώμα, έτσι, που λειτουργούμε μέσα, αυτό το όχημα. Αυτό λοιπόν το DNA σώμα, αναλόγως στη χειραγώγηση που έχει γίνει, έτσι, από τις παλιότερες θα λέγαμε σαρκώσεις, ακόμα και από τη χειραγώγηση που κρατάει από την πρώτη εμφάνιση της ζωής πάνω στη γη, έτσι, αρχίζει λοιπόν και έχει μια ορισμένη τάση. Όμως δεν πάει να πει ότι συγκεκριμένα κάθε φορά που γίνεται μια σύνδεση με τα γονίδια ακολουθά και ένα διαφορετικού είδους τύπο. Κάθε ψυχή λοιπόν όμως που μπαίνει μέσα εκεί πέρα, έτσι, αναλαμβάνει αναλόγως από τη δική της θα λέγαμε κατάσταση που βρίσκεται να μπει και στο συγκεκριμένο σώμα για να παίξει λοιπόν ορισμένα θέματα. Έτσι λοιπόν έχουμε διαφορετικούς χρόνους σε αυτό το πέρα που λέμε τους ενεργειακούς, θα λέγαμε θεραπευτές που ασχολούνται με το σώμα, το DNA, αν και ασχολούνται με την ενέργεια, και διαφορετικούς χρόνους με αυτούς που ασχολούνται, έτσι, με το ψυχικό σώμα. Το ψυχικό σώμα είναι αυτό που είναι πολύ πιο συνδεδεμένο, θα λέγαμε, πάνω με το πνεύμα μας, με τη μονάδα μας, και το ψυχικό σώμα διατηρεί για να μπορεί να συνεισφέρει, θα λέγαμε, και τις διάφορες εμπειρίες που έχουμε περάσει. Το ψυχικό σώμα μέσα μας είναι αυτό που κρατάει όλες τις εμπειρίες, που όμως όταν ξαναεπανέλθει και κάνει τη σύνδεση με το σώμα, το DNA, υπάρχει ένα ορισμένο κενό. Όταν ο άνθρωπος όμως πεθαίνει, το ψυχικό σώμα διατηρεί ακριβώς οτιδήποτε έχουμε περάσει, καταλαβες, και γίνεται μια επαλήθευση για να μπορεί να στείλει όλες τις εμπειρίες, θα λέγαμε, να τις δώσει στους ψυχικούς κωδικούς, στις ψυχικές οικογένειες. Γιατί στο θέμα το ανώτερο, εκεί που μας θέλει η ψυχή, ξεκινάνε μέσα τους συγγνώμη του μιλήσανε, ξεκινάνε μέσα τους, έτσι, και υπάρχουν μια σχέση ανάμεσα σε όλες τις σαρκώσεις της ίδιας ψυχής, έτσι. Και αυτό γίνεται γιατί κάθε φορά, κάθε θα λέγαμε σάρκωση, έτσι, από την υπερψυχή της οικογένειας ψυχής, μπορεί και διοχετεύει τις εμπειρίες που παίρνει η κάθε μία που έχει παίξει εδώ πέρα στη γη. Άρα κάθε φορά όταν έρχεται το σώμα, το ψυχικό, ή όταν φεύγει, θα λέγαμε, από τον άνθρωπο, διατηρεί ορισμένες εμπειρίες που ή τις φέρνει και λέμε, ωραία, κοίταξε ένα ταλέντο που έχει σε ορισμένα πράγματα, κοίταξε κάτι ήθη που μπορεί και έχει, κοίταξε κάτι πράγματα που άλλος κουβαλάει, θα λέγαμε, από περασμένες ζωές, αλλά και το σώμα, το DNA, έχει μια τάση αναλόγως τις περασμένες εσαρκώσεις που έχουν δώσει τα γονίδια. Αυτοί όμως είναι δύο διαφορετικοί χρόνοι που έχουν σχέση μεταξύ τους. Μόλις εμείς όμως διατηρήσουμε και συγχρονίσουμε αυτές τις σχέσεις και μετά βάλουμε και το υπόλοιπο, θα λέγαμε, το πνευματικό μας, θα λέγαμε, σώμα μαζί σε αρμονία, τότε φανταστείτε ότι η πληροφορία από αυτά τα τρία σώματα θα έχει τέτοια σχέση που θα είναι εναρμονισμένα και τα αποτελέσματα θα φαίνονται πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο πολύ συγχρονισμένος με το ψυχικό του σώμα, γιατί πάντα είναι βέβαια συγχρονισμένοι, απλώς οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν συνειδητά, έτσι. Καταλάβετε λοιπόν ότι εκείνος ο άνθρωπος δεν θα μπορεί να έχει αυτόματη, θα λέγαμε, κβαντική θεραπεία στον εαυτό του. Μόνο και μόνο επειδή το DNA σώμα με το ψυχικό σώμα, θα λέγαμε, δεν πάει σε αρμονία. Ένας όμως άνθρωπος που είναι αρμονικός θα μπορεί να δουλέψει και με την κβαντική κατάσταση, διατηρώντας μέσα του, θα λέγαμε, και ισορροπώντας τις ψυχικές, τα ψυχικά μαθήματα που έχει να περάσει, αυτόματα θα φανεί και στην εξέλιξη, έτσι, στο σώμα του και στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε τώρα όμως τι γίνεται πολλές φορές. Κάθε φορά που ο άνθρωπος πεθαίνει, έτσι, θα λέγαμε ότι αφήνει εδώ πέρα το DNA σώμα, ok? Κάθε φορά λοιπόν που ο άνθρωπος πεθαίνει και αφήνει εδώ πέρα το DNA σώμα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί, έτσι, στους μικρότερους αυτούς εαυτούς που μένουν στο DNA, θα λέγαμε, το σώμα, ακολουθάνε σε αυτό το κύκλο την αποσύνδεση.
Όπως η Εκκλησία, δηλαδή από χώμα είμαστε και σε χώμα πηγαίνουμε. Αυτοί λοιπόν που έχουν μείνει εγκλωβίσει τη συνείδησή τους στα τέσσερα στοιχεία, αυτοί που έχουν εγκλωβίσει τη συνείδησή τους στην υλικότητα που έχουν, αυτοί που έχουν εγκλωβίσει τη συνείδησή τους στη σάρκα, αυτοί που έχουν εγκλωβίσει τη συνείδησή τους στα εγώ, στην προσωπικότητα μόνο μέσα, τη δική τους, και δεν έχει αναπτυχθεί και στα υπόλοιπα, θα λέγαμε, στρώματα που έχει ο άνθρωπος, είναι φυσικό να ακολουθήσουν το κάθε κύκλο εκδήλωσης. Τι θέλω να πω δηλαδή. Αν ο κάθε κύκλος λοιπόν εκδήλωσης έχει διαφορετικά, θα λέγαμε, διαδικασίες, αυτές τις διαδικασίες ακολουθάει η συνείδηση σαν προσωπικότητα π.χ. που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε πως όταν λένε ότι ακολουθάει ο άνθρωπος και πάει στην κόλαση πολλές φορές, πως αυτός ο άνθρωπος ισχύει για αυτούς που έχουν όλη τη συνείδησή τους εγκλωβισμένη στα εγώ, έτσι, δηλαδή στα κατώτερα στρώματα, στις κατώτερες διασπασμένες μορφές. Από τη στιγμή λοιπόν που η συνείδησή τους είναι εκεί πέρα, με τον θάνατο τι γίνεται? Θα ακολουθήσουν τη ροή του σώματος, ο πρώτος κύκλος, το DNA, και της προσωπικότητας του εγώ, ο δεύτερος κύκλος αποσύνδεσης. Αυτοί που έχουν πάει πιο πάνω, θα λέγαμε, τη συνείδησή τους και έχουν ομοποιήσει τη συνείδησή τους, έτσι, και δεν είναι διασπασμένοι ή μόνο οι ληστές, θα λέγαμε, έτσι ακολουθούν τη συνείδηση, αφού είναι και ένα άλλο τμήμα, ακολουθάει τον κύκλο, τον επόμενο, έτσι, που είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο, θα λέγαμε το αστρικό επίπεδο ή το μοριακό επίπεδο, έτσι, από το κυταρικό στο μοριακό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα ακολουθάγανε και την αποσύνδεση στο μοριακό επίπεδο. Προσέξτε τώρα τι λέω. Καταλάβετε. Υπάρχει λοιπόν το κυταρικό επίπεδο που το σώμα μας, που λέμε εμείς, έτσι δεν είναι? Υπάρχει καμιά φορά λοιπόν και το μοριακό επίπεδο. Υπάρχει και ο μέσα λοιπόν, άμα ψάξουμε μέσα μας να δούμε, υπάρχει και το ηλεκτρονιακό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Και πιο μέσα από το ηλεκτρόνιο έχουμε ακόμα και το άτομο, που λέει το ατομικό επίπεδο. Και πιο μέσα το φωτονιακό επίπεδο. Ναι ή όχι? Έτσι λοιπόν κάθε φορά φανταστείτε ότι όλα αυτά τα πράγματα διατηρούν δικούς τους κύκλους αποσύνθεσης και επανασύνθεσης. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, σταματάει τη ζωή του και αποσυντίθεται, ακολουθάει την αποσύνθεση σε όλους αυτούς τους κύκλους, αυτό που έχει φτιάξει η μονάδα του, η αρχική. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι. Κάθε φορά λοιπόν ένας άνθρωπος, μετά τον θάνατο λοιπόν, άλλοι άνθρωποι, όποιοι είναι δηλαδή συνειδητοί στα κομμάτια αυτά, τα μικρά που λέγονται εγώ, περνάνε άλλου είδους αποσύνθεση. Όπως το σώμα μας, τα κύτταρά μας, περνάνε άλλου είδους αποσύνθεση, έτσι και το αστρικό, θα λέγαμε, πεδίο, περνάς άλλου είδους αποσύνθεση, έτσι και στο νοητικό πεδίο περνάς άλλου είδους αποσύνθεση. Καλώς τη φίλη μας. Μπήκε. Καλησπέρα. Και η Φωτεινή στην παρέα. Έλα κατά εδώ. Στο σύνολο σταμάτησε η Φωτεινή. Χάρηκα. Έτυχε τώρα να είμαστε πάνω σεμινάριο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, έτσι, από πολλές διαστάσεις, ανεξάρτητα εμείς που είμαστε συντονισμένοι, κάθε φορά μετά το θάνατο, τι γίνεται? Ακολουθάμε την αποσύνδεση στην ανάλογη διάσταση, μέχρι να ομοποιηθούμε με τη μονάδα μας και μετά πάλι να εκδηλώσουμε όλη αυτή την ακτίνα δημιουργίας. Έτσι δεν είναι? Φανταστείτε, η ακτίνα δημιουργίας μας είναι, θα λέγαμε, ένα κέντρο που δίπλα του, σαν τσόφλα, σαν το κρεμμύδι, σιγά σιγά δημιουργούνται ορισμένα πεδία εθεροελεκτρομαγνητικά. Και αυτό το πεδίο, το πιο πυκνό, είναι αυτό που λέμε σώμα. Κάθε φορά λοιπόν που αποσυντίθεται το σώμα μας, αποσυντίθεται στο χώμα, στο 3D πεδίο που υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς ο άνθρωπος αυτόματα λειτουργεί με τον αμέσως επόμενο φορέα. Αν περάσει λοιπόν και εκείνη την αποσύνδεση, αυτόματα θα περάσει και θα ζήσει στον αμέσως επόμενο φορέα. Και αν περάσει και αυτή την αποσύνδεση, αυτόματα θα ενοποιηθεί μέσα στο σπινθήρα του, μέσα στη θεϊκή του μονάδα, αν έχετε ακούσει. Αυτό ακριβώς το πράγμα συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, τελειώνει σιγά σιγά αυτούς τους κύκλους υπάρξεως. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όμως ο άνθρωπος τι κάνει? Ξεκινάει λοιπόν, και από τη στιγμή που δεν είναι συνειδητός, προσέχτε, στα ανώτερα τμήματά του, τι γίνεται? Με το που πεθαίνει, χάνει το ένα τσόφλι που λέμε το κυταρικό, έτσι δεν είναι? Αυτόματα πηγαίνει στο επόμενο, αλλά επειδή εκεί είναι ημισυνείδητος, περνάει ορισμένες, θα λέγαμε, χρονικούς περιόδους και αυτόματα επανεσαρκώνεται.
ένας άνθρωπος που είναι αφυπνισμένος στα υπόλοιπα επίπεδα περνάει στο θάνατο το κυταρικό του, αποσυντίθεται, περνάει στο επόμενο, περνάει ένα κύκλο αποσύνδεσης, τα λέγαμε, στο μοριακό, περνάει ένα κύκλο αποσύνδεσης, τα λέγαμε, στο ηλεκτρονιακό, καταλαβες, και μπορεί και να ενωθεί και με την μονάδα του στο θάνατο, πριν ξαναμπεί, θα λέγαμε, η μονάδα σε ένα καινούριο σώμα. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Γιατί όταν αφού είμαστε φάσματα διαστάσεων, φανταστείτε ότι κάθε διάσταση είναι ο δικό της χρόνο. Και όταν εμείς εννοούμε, καμιά φορά που ακούμε, που λέτε με το σώμα μου το αστρικό, με το σώμα μου το νοητικό, με το σώμα μου το εθερικό, δεν εννοούμε τίποτα άλλο παρά η συνείδησή μας να έχει φύγει από το κυταρικό, και αλλά για να υπάρχει η συνείδηση και να μην είναι ένα με όλα, πρέπει να κρατάει μία μορφή. Έτσι δεν είναι, αναλόγως στη διάσταση που είναι, για να την εξωτερικεύει από την διάσταση, για να μπορεί να έχει μια ατομικότητα. Έτσι δεν είναι? Φανταστείτε λοιπόν ότι πάντοτε η συνείδησή σας, από τη στιγμή που έχετε ατομικότητα, διατηρεί ένα κέλυφος, αναλόγως κάθε φορά τη διάσταση που βρίσκεται. Όσο εσύ η συνείδησή σου τώρα σαν προσωπικότητα την έχεις ενώσει με τους άλλους, θα λέγαμε, ανώτερους ή εσωτερικούς φορείς σου, τόσο λοιπόν όταν πεθάνει το σώμα, εσύ θα συνεχίζεις και θα ζεις στην άλλη διάσταση και στην άλλη και στην άλλη και στην άλλη. Όταν εσύ δεν έχεις επιτύχει τη συνειδητή ένωσή σου, τι γίνεται? Αυτόματα από το που φύγει το σώμα, πας πάνω, θα λέγαμε, σε μερικά χρονικά διαστήματα ξανακατεβαίνεις. Άρα οι άνθρωποι που είναι τελείως ασυνείδητοι, να ξέρετε ότι δεν μένουν καθόλου πάνω στο αστρικό. Ανεβαίνουν και ξαναμπαίνουν αμέσως σε μια καινούρια μήτρα. Όσο πιο συνειδητός είσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να περάσεις στις ονειρικές καταστάσεις και να ζήσεις παραπάνω εκεί. Άρα θα λέγαμε, ο συνειδητός ο άνθρωπος αργεί να ξαναεσαρκωθεί. Ο ασυνείδητος εσαρκώνεται ξανά, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι? Πάνω σε αυτό το πράγμα λοιπόν έχουν εδραιωθεί ορισμένες διδασκαλίες που σου εξηγούν κάθε φορά για τα σεληνιακά σώματα που είναι από το μοριακό κόσμο και κάτω, που είναι τα παρασιτικά, που είναι αυτά που δεν μένουν, και τα ηλιακά σώματα που είναι από τον ατομικό κόσμο, τον ηλεκτρονιακό κόσμο και πάνω. Δηλαδή στο φάσμα εμείς που βλέπουμε το φως, έτσι, που το έχουμε χωρίσει και το έχουμε γνωρίσει από τα φωτόνια και κάτω, έτσι, καταλάβετε ότι υπάρχουν αυτοί οι κόσμοι που σας λέω. Κάθε φορά λοιπόν εμείς που αρχίζει η συνείδησή μας σιγά σιγά, και βλέπετε και με την επιστήμη, με τον διαλογισμό, και φεύγουμε από το κυταρικό σώμα μας και αρχίζουμε και γινόμαστε συνειδητοί στα υπόλοιπα σώματά μας, τι μας δίνεται? Η δυνατότητα να μπορούμε μετά το θάνατο να ενεργοποιούμε τη συνείδησή μας και στα επόμενα επίπεδα. Όσο εμείς καλούμαστε να γιωθούμε εδώ πέρα στη σάρκα, στην ύλη, έτσι, και να ταυτιστούμε με την ύλη, τι μας λέει? Ότι ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που θα πεθάνεις θα ακολουθήσεις την αποσύνθεση της ύλης. Άρα λοιπόν τι καταλαβαίνουμε? Ότι η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτούς τους ανθρώπους που η μονάδα, θα λέγαμε, σαν μονάδα έχει συγκεκριμενοποιηθεί τόσο πολύ και έχει χωρέσει τόσο πολύ μέσα στα διάφορα εγώ που έχουμε, που είναι κατώτερες, θα λέγαμε, δονήσεις, που με την αποσύνθεση του σώματος, έτσι, η συνείδησή μας όπου έχει εγκλωβιστεί θα νιώσει την ανάλογη πορεία. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο η ζωή που κάνουμε παρά μία συνέχιση, έτσι, των ονείρων, και μετά τα όνειρα δεν είναι παρά μία συνέχιση της ζωής που έχουμε κάνει. Απλώς αλλάζουν διαστάσεις. Έτσι λοιπόν καταλάβετε για ποιο λόγο έχουν βγει όλες οι θρησκείες διδασκαλίες που δίνει την αφύπνιση του ανθρώπου, που δείχνει ότι όσο πιο πολύ εμείς αφυπνιζόμαστε και η συνείδησή μας ανεβαίνει επίπεδα, τόσο έχουμε τη δυνατότητα να μένουμε εκεί παραπάνω καιρό, έτσι, γιατί εκεί είναι ευδαιμονικά σχετικά με την ύλη που ζούμε εδώ και τον πόνο, και υπάρχει πιθανότητα όσο εμείς συγχρονιστούμε με εκεί να φύγουμε από εδώ τελείως. Από τον κόσμο, τη γυλάδα, το δακρύον, όπως έχετε ακούσει, από τον πόνο, τη χαρά ή το παρασυντικό αυτό όνειρο που λέμε πραγματικότητα 3D που ζούμε εδώ. Πάοντε λοιπόν υπήρχαν διδασκαλίες που σε γιώναν εδώ πέρα, έτσι, και υπήρχαν οι διδασκαλίες, θα λέγαμε, που σου λέγανε πώς να φύγεις από εδώ και να πας μπροστά άνωθεν ή έσω, δηλαδή να ξεκινήσεις την πορεία, θα λέγαμε, στους άλλους κόσμους όπως έχετε ακούσει, έτσι. Αυτό τώρα τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Καταλαβαίνουμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, αυτό που μένει εδώ πέρα λοιπόν στο τάφο που λέμε, είναι αυτό
όλο καταρχήν το κουφάρι, έτσι, μέχρι να αποσυντεθεί. Αυτό το δεύτερο που μένει μαζί με το κουφάρι είναι αυτό που λέμε ένα φάσμα που είναι το σωτικό σώμα. Το σωτικό σώμα δεν είναι τίποτα άλλο από το φάσμα, το βιοενεργητικό σώμα, έτσι, που ακολουθάει το φυσικό σώμα και του δίνει την ενέργεια. Μόλις το ζωτικό σώμα αρχίζει και χάνει σιγά σιγά τη δύναμή του, βλέπουμε και στην αποσύνθεση του νεκρού. Όταν το νεκρός έχει αρχίσει και γίνεται τελείως σκελετός ή πεθαίνει, πάνω από το ζωτικό σώμα πάνω του έχει σβήσει αυτή η άχνα. Ένα άλλο όμως που μένει στον τάφο και περιφέρεται δεν είναι τίποτα άλλο από την προσωπικότητα που έχουμε φτιάξει εδώ όταν είναι εγκλωβισμένοι στην ύλη. Δηλαδή ο Γιάννης, ο Θανάης, ο Κώστας, ο Μανώλης, από τη στιγμή που δεν έχει ενοποιήσει την προσωπικότητα αυτή της ύλης, έτσι, με την προσωπικότητα των ανώτερων επιπέδων, τι γίνεται, αρχίζει λοιπόν αυτή η προσωπικότητα και διαλύεται σιγά σιγά, έτσι, και αυτή στον καιρό της, αλλά πού, εδώ πέρα. Πάνω, θα λέγαμε, μένει το άλλο κομμάτι της συνείδησης που έχουμε σαν άνθρωποι, σαν μονάδες, έτσι. Και μένει ένα άλλο κομμάτι που θα συνεχίσει παραπάνω. Επομένως, κάθε φορά εμείς, γι' αυτό που έχουν βγει πάλι στις θρησκείες, που πηγαίνουν ορισμένα φαγητά, ανάβουν καντήλια, πηγαίνουν στα νεκροταφεία, καταλάβετε ότι εκεί πέρα μπορεί να συναντήσετε, έτσι, την προσωπικότητα του νεκρού. Και μπορεί η προσωπικότητα του νεκρού, έτσι, να ζήσει τόσο πολύ όταν την ενθυμόμαστε, γιατί λένε αιωνία του η μνήμη, όταν την ενθυμόμαστε, προσέχτε, τον άνθρωπο, όχι σαν ψυχή, σαν προσωπικότητα τον ενθυμόμαστε. Όχι λοιπόν τον Ιωνά να το θυμάμαι εγώ σαν ολική, ατομική υπόσταση, σαν πνεύμα, αλλά σαν προσωπικότητα μόνο, με τα χαρακτηριστικά μιας ζωής. Πρόσεξε τι λέω, έτσι. Όταν εγώ λοιπόν το θυμάμαι μέσα μου και δεν τον έχω γνωρίσει ολικά, αλλά τον έχω γνωρίσει σαν προσωπικότητα, τότε εκεί στον τάφο, όταν πηγαίνω, θα λέγαμε, κοντά στο νεκρό, οι προσωπικότητες είναι αυτές που βγαίνουν και αρχίζουν και παίρνουν δύναμη από την κάθε ενθύμηση που μπορεί σιγά σιγά να έρχεται κάποιος γνωστός να δώσει, έτσι, στον, θα λέγαμε, θανόντα. Όταν όμως ο αυτός που έχει πεθάνει, έτσι, έχει συν, θα λέγαμε, ομοποιήσει την κατώτερη προσωπικότητα, θα λέγαμε, με την αστρική του ή την νοητική του, τότε είναι φυσικό ότι εμείς όταν θέλουμε να καλέσουμε κάποιον, θα πιάσουμε τον άνθρωπο αυτό σαν πνεύμα, έτσι, θα τον πιάσουμε σαν ψυχή, θα τον πιάσουμε στα ανώτερα, τα αιώνια πεδία και όχι μόνο αυτό που έχει μείνει εδώ πέρα, το κομματάκι αυτής της περιορισμένης εσάρκωσης. Άρα λοιπόν καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να μην εγκλωβίζεται ο άνθρωπος στην αποσπασμένη συνειδητότητά του, αλλά σιγά σιγά να την κάνουμε πιο ολική, ώστε να γίνουμε πιο ολικές μονάδες, μέχρι να ενοποιηθούμε με την αρχική ακτίνα μας που είναι ο θεϊκός μας πυθύρας, η θεϊκή μας μονάδα. Αυτή η θεϊκή μονάδα είναι που κατεβαίνει και παίρνει παιδιά και έχει πάρει όλες τις μορφές και έχει πάρει και το ανθρωποειδούς και μπορεί να φτάσει και στο αγγελικό. Αυτή η θεϊκή μονάδα μας μέσα είναι αυτός που όποιος συνδεθεί μαζί της σου δίνει τις πληροφορίες από όλα τα επίπεδα που έχει περάσει, θα λέγαμε, και εσύ αρχίζεις και ενώνεσαι και λες ενώνομαι με το σύμπαν. Καταλάβετε ότι όσο εμείς πιο έξω ή πιο κάτω πηγαίνουμε, θα λέγαμε, σε τονίσεις, ότι αποκοβόμαστε. Και κάθε φορά που εμείς αποκοβόμαστε από τον υπόλοιπο εαυτό μας. Κάθε φορά που εμείς διασπαζόμαστε, είναι φυσικό να διατηρούμε περιορισμένη συνείδηση μέσα μας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει διασπαστεί σε πάρα πολλά μικρότερα, ανθρώπινα, έτσι, κομματάκια, εαυτούς, ο εαυτούς όμως χαμηλών δονήσεων, είναι φυσικό ότι κάθε ένας εαυτός που έχουμε θα είναι περιορισμένης συνειδητότητας. Και λέμε ότι η πραγματική αφύπνιση, η πραγματική εγρήγορση, θα λέγαμε, είναι αυτούς τους μικρούς εαυτούς να τους κάνουμε έναν ενιαίο, ένα μεγαλύτερο. Αυτή είναι η τάση, έτσι, προς το ένα.